Καλώς ορίσατε στα μυστικά της ρωσικής, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα σας χαιρετώ από το παραμυθένιο Βέλγιο, χώρα που φυλάσσει εκπλήξεις όπου και να κοιτάξεις. Με βλέπετε στην πιο όμορφη πλατεία της Ευρώπης, Grand Place των Βρυξελών. Εδώ, στο σπίτι ακριβώς από πίσω μου, ο διάσημος φιλόσοφος Κάρολ Μάρξ έγραψε το γνωστό έργο του «Το κεφάλαιο». Αν δεν υπήρχε ο Μάρξ, εάν τα έργα του δεν είχαν γραφτεί, ποιος ξέρει ποια θα ήταν η ιστορία της Ρωσίας, καθώς η φιλοσοφία του Μάρξ ενέπνευσε το μεγαλοφύη πολιτικό, έναν από τους βασικούς ηγέτες της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία, τον Βλαντίμιρ Ιλίτς Λένιν, ο οποίος έχει επισκεφτεί το Βέλγιο μαζί με τη γυναίκα του Κρούπσκαια πολλές φορές με στόχο τη συμμετοχή στα συνέδρια. Και ακριβώς στις Βρυξέλλες το 1903 έλαβε χώρα το ιστορικό δεύτερο συνέδριο του RSDRP, δηλαδή Ρωσικού Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος των Εργαζομένων, που ήταν ένα μαρξιστικό πολιτικό κόμμα, και στο συνέδριο έγινε η διάσπαση των συμμετεχόντων σε Μπολσεβίκους, που ήταν πλειοψηφία, και Μενσεβίκους, μειοψηφία. Και ο Λένιν μετατράπηκε σε ηγέτη του Μπολσεβικικού τμήματος, το οποίο αργότερα μετεξελίχθηκε σε Μπολσεβικικό κόμμα. Ας δούμε λοιπόν ποιος ήταν ο ηγέτης του κομμουνισμού στη Ρωσία, Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ. Καθώς Ουλιάνοφ ήταν το πραγματικό του όνομα, ενώ Λένιν ήταν ένα από τα επαναστατικά του ψευδόνυμα. Εικάζεται ότι επέλεξε αυτό το όνομα για να παρουσιάσει την αντίθεσή του με τον Γεώργη Πλιχάνοφ, που χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο Βόλγιν, παρμένο από τον ποταμό Βόλγα. Έτσι ο Ουλιάνοφ επέλεξε τον ποταμό Λένα, ο οποίος είναι μακρύτερος και ρέει στην αντίθετη κατεύθυνση, μιας και διαφωνούσαν σε ορισμένα θέματα οικονομικής κυρίως φύσης. Η γέννηση του Λένιν τοποθετείται στις 22 Απριλίου του 1870 στην πόλη Σιμπίρσκ. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής, ενώ η μητέρα του δασκάλα αφιερώθηκε στην αγωγή των παιδιών. Ένα από τα βασικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του Λένιν ήταν η εκτέλεση του μεγαλύτερου αδερφού του, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για συμμετοχή στην ανεπιτυχή απόπειρα δολοφονίας του τσάρου Αλεξάνδρου III. Ο Λένιν σπούδασε νομικά, ενώ ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του μελετούσε εντελεχώς το έργο του Μάρξ και οργάνωσε μαρξιστικό κύκλο, δημιουργώντας επαφές και με την επαναστατική νεολαία άλλων πόλεων. Από τα μέσα του 1893 μετήκησε στην Πετρούπολη, η οποία αργότερα μετονομάστηκε στο Λένινγκραντ, με βλέπετε εδώ στην πλατεία του Ανακτόρου, Δβαρτσόβα Πλόσιετ, όπου ο Λένιν με την ιδιότητα του βοηθού δικηγόρου κάλυπτε την επαναστατική του δράση. Η δράση του Λένιν οδήγησε στο να υποστεί αλλεπάλληλες συλλήψεις από το τσαρικό καθεστώς. Έτσι, το Φεβρουάριο του 1897 εξορίστηκε για 3 χρόνια στην Ανατολική Σιβηρία. Το 1900 αρχίζει από το εξωτερικό την έκδοση της εφημερίδας «Ίσκρα», με την οποία καθοδηγεί την εργατική τάξη στη Ρωσία. Στις 26 Οκτωβρίου του 1917, το Πανρωσικό Συνέδριο των Σαβιέτ παρέδωσε την εξουσία στο Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού. Ο Λένιν εξελέγει πρόεδρος του Συμβουλίου, ενώ σε αυτό συμμετείχαν επίσης ο Λέων Τρότσκι, ο Ιώσεφ Στάλιν και άλλοι. Σαν πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού, ο Λένιν κατήργησε την ιδιωτική ιδιοκτησία στη γη και άρχισε τη διανομή της γης στους αγρότες. Οι τράπεζες εθνικοποιήθηκαν και εισήχθη ο έλεγχος της παραγωγής στα εργοστάσια. Στις 30 Αυγούστου του 1918, η Φάνια Καπλάν, μέλος του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος, πλησίασε τον Λένιν ενώ βρισκόταν στο δρόμο για το αυτοκίνητό του και πυροβόλησε 3 φορές, με αποτέλεσμα 2 από τις σφαίρες να τον βρουν στον ώμο και τον πνεύμονα. Ο Λένιν οδηγήθηκε στο διαμέρισμά του στο Κρεμλίνο,
Οι γιατροί κλήθηκαν, αλλά αποφάσισαν ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να αφαιρεθούν οι σφαίρες. Ο Λένιν συνήλθε τελικά, αν και η υγεία του εξασθένησε από αυτό το σημείο. Όταν ο Λένιν ανέκαμψε στη διάσκεψη του κόμματος το 1922, πρότεινε τη δημιουργία μιας θέσης γενικού γραμματέα, ενώ η επιλογή του για τη θέση ήταν ο Ιώσιφ Στάλιν. Αμέσως μετά το διορισμό του Στάλιν ως γενικού γραμματέα, ο Λένιν εισήχθη στο νοσοκομείο προκειμένου να αφαιρέσει μία σφαίρα από την απόπειρα δολοφονίας της Καπλάν. Αναμενόταν ότι αυτή η επέμβαση θα αποκαθιστούσε την υγεία του. Αυτό δεν πρόκειτο να γίνει. Ένα αιμοφόρο αγγείο έσπασε στον εγκέφαλο του Λένιν, τον άφησε παράλυτο στη δεξιά πλευρά του και για έναν χρόνο ήταν ανίκανος να μιλήσει. Εν τέλει, ο Λένιν πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1924, εδώ βλέπετε την κηδεία του. Το σώμα του βαλσαμώθηκε και τοποθετήθηκε σε μόνιμη έκθεση στο μαυσολείο Λένιν στη Μόσχα, που βλέπετε από πίσω μου στην κόκκινη πλατεία. Ο εγκέφαλος του Λένιν αφαιρέθηκε πρωτού βαλσαμωθεί το σώμα του και η Σοβιετική κυβέρνηση ανέθεσε στον γνωστό γερμανό επιστήμονα νευρολογίας Όσκαρ Φοκ να μελετήσει τον εγκέφαλο του Λένιν για να εντοπίσει την ακριβή θέση των κυττάρων του εγκεφάλου που είναι αρμόδια για τη μεγαλοφυΐα. Το Ίδρυμα Εγκεφάλου, που βλέπετε αυτό το κτίριο, δημιουργήθηκε στη Μόσχα για αυτόν τον λόγο. Ο Φοχ δημοσίευσε ένα έντυπο για τον εγκέφαλο το 1929, όπου ανέφερε ότι μερικοί πυραμιδικοί νευρώνες στο τρίτο στρώμα του εγκεφαλικού φλοιού του Λένιν ήταν πολύ ανεπτυγμένοι. Αυτά για σήμερα και ας δούμε μερικές φράσεις που είπε ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Λένιν. Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости. Скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι για σήμερα, ελπίζω να απολαύσατε το μυστικό σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, ваша преподавательница Ольга. До новых встреч. Пока.